Κατσινάκης θα διεκδικήσει το Δήμο Μαραθώνα. Μου το ζητήσαν οι κάτοικοι. Ο Μαραθώνας είναι ένα brand name διεθνές που μπορεί να αξιοποιηθεί και για την Ελλάδα ολόκληρη, για τον τουρισμό και ειδικά για τον τόπο. Ο γνωστός μάνατζερ, ο οποίος επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Κηφισιάς για να πάρει την ευλογία του, πίστηκε από φίλους, όπως λέει, να διεκδικήσει τη θέση του Δημάρχου. Πριν δεχτώ, εξέτασα αν αυτά που θέλω να γίνω γίνονται και μετά εξέτασα αν μπω, αν βγαίνω με τις μετρήσεις που έχω ελπίδες, οπότε μπήκα στο χώρο. Η εμπειρία που έχει αποκομίσει ως Δημοτικός Σύμβουλος στην Αθήνα, σύμφωνα με τον Ηλία Ψινάκη, θα αποδειχθεί πολύτιμη. Θα δείτε ό,τι είναι να δείτε, θα δείτε στην ώρα του. Στην εκλογική μάχη και ο Λευτέρης Πανταζής για μια θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Βουλιαγμένης. Τους είδαμε όλους, τους δοκιμάσαν όλους. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχω δώσει δικαιώματα. Νομίζω ότι δεν χρωστάω πουθενά. Η ανεργία που μαστίζει τους νέους, λέει ο ΛΕΠΑ, είναι το πρώτο πρόβλημα της πόλης. Ο κόσμος περνάει δύσκολα. Ξυπνάει το πρωί και πάει στη δουλειά του. Δεν ξέρει αν θα γυρίσει και θα έχει τη δουλειά του ακόμα στα χέρια του. Ακόμα κι εγώ που είχα 5 επιχειρήσεις, έχω μία. Τον Α, ο γνωστός τραγουδιστής, σκεφτόταν σοβαρά να κατέβει για δήμαρχος, αλλά έκανε πίσω την τελευταία στιγμή λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Από τις πίστες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Κηφισιάς ελπίζει να περάσει η φωνή του νησιώτικου τραγουδιού, Στέλλα Κονιτοπούλου. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η αναγνωρισιμότητα. Δόξα τω Θεώ, τόσα χρόνια περπατάω στον δρόμο και με γνωρίζουν εκεί πέτρες. Δεν έχω τέτοιες βλέψεις για αναγνωρισιμότητα μέσα από αυτό. Δεν θέλω. Απλά με ενδιαφέρει ο πολιτισμός. Εγώ εκεί θέλω να προσφέρω. Ακόμα και η πλούσια Κηφισιά έχει άστεγους και πεινασμένους δημότες που έχουν ανάγκη, μας λέει η γνωστή τραγουδίστρια. Σαν πρώτη προτεραιότητα θα κοιτάξουμε τους άστεγους. Υπάρχουν άνθρωποι που είχαν πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια και τώρα δεν το πιστεύει κανείς εκεί που έχουν φτάσει. Άστεγοι στην Κηφισιά. Άστεγοι στην Κηφισιά, άνθρωποι που θέλουν βοήθεια, άνθρωποι που χρειάζονται φαγητό. Και οι τρεις υποψήφοι που προέρχονται από τον καλλιτεχνικό χώρο δηλώνουν ανεξάρτητοι και αρνούνται κατηγορηματικά κάθε μορφής κομματική στήριξη. Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα και να έρθουμε στη νέα ενδοκυβερνητική κόντρα αυτή.